Και μάλιστα είχαμε πει, το λένε και οι πολίτε δηλαδή, ε, μπήκαν συμπολίτε μα στο νοσοκομείο με κορονοϊό και κατέληξαν εν τέλει από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Mm -hmm. Διότι είναι κάτι αναπόφευκτο σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο στη χώρα μα. Απλά στη χώρα μα είναι λίγο τραγική η κατάσταση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Όχι, είμαστε κάτω από το μηδέν. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Δε, βασικά δεν έχουμε σύστημα ε, που αφορά τι λίμωξει. Είναι ένα θέμα που, που το έχω εντοπίσει. Από την πρώτη στιγμή που ήμουν υπουργό, Αμέσως όταν είχα συνάντηση με τον Υπουργό Υγεία τη Ελλάδα το Σεπτέμβριο, ζήτησα και είδα και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, το φίλον τον, φίλο τον Ζαούτιν, που είναι ειδικό λοιμοξιολόγο, mm -hmm. και συμφωνήσαμε ότι θα έρθει μαζί με το επιτελείο του στην Κύπρο για να βρούμε κάποιου τρόπου συμφωνία για να πάρουμε γνώση από την Ελλάδα, γιατί εμεί αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτε. Ενώ δεν δηλώνουμε λοιμόξει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρετε πόσοι συμπολίτε μα. Ε, το γνωρίζω. Υπουργέ, το γνωρίζω. και μια μεγάλη ηλικία που μπαίνουν για ένα άλλο λόγο, σπασμένο πόδι στο νοσοκομείο και καταλήγουν επειδή έχουν μολυνθεί ε, μέσα στο συμφωνώ νοσοκομείο. Μαζί σας, ναι. Συμφωνώ μαζί σα. δεν υπάρχει οποιοδήποτε σύστημα. Είναι, ναι. είναι, 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 τραγική αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό ε, βρήκαμε μία λύση. Τι, τι κάναμε. Πήγαμε, είδαμε τι κάνει η Ελλάδα. Ε, ήρθε ο κύριο Ζαούτη με την ομάδα του στην Κύπρο πριν δύο μήνε. Mm -hmm. Συμφωνήσαμε μαζί με ομάδα του Υπουργείου Υγεία και ομάδα του ΟΚΙΠΗ να έχουν κάποιε συναντήσει και να έρθουμε ε, να κάνουμε μια συμφωνία. Αυτή τη συμφωνία θα, σκοπεύω να την υπογράψω την επόμενη Παρασκευή στην Αθήνα. Όταν θα επιστρέψω από Βρυξέλλε, θα σταματήσω στην Αθήνα για να υπογράψω αυτή τη συμφωνία. Και τι διαλαμβάνει αυτή η συμφωνία, θα, είναι θα υπάρχει ένα, από θα, την θα υπάρχει, θα υπάρχει τρόπο που θα δηλώνονται οι λοιμώξει σε όλα τα νοσηλευτήρια. Mm. Θέλουμε, να, θέλουμε, να, ενημερώσουμε στα νοσηλευτήρια όλα και ιδιωτικά και δημόσια ότι δεν πρέπει να φοβούνται να δηλώνουν τι λοιμώξει. Όπω mm. κάνουν και στην Ελλάδα, πρέπει να γίνεται και στην Κύπρο, πρέπει να δηλώνονται λοιμώξει και να ξέρουμε. Εννοείται σε... ότι απο, αποκρύβουν από του συγγενεί του θανόντα εντό νοσοκομείου ιδιωτικού ή Τι γίνεται στην Ελλάδα. Εάν το νοσοκομείο Α έχει 10. Όχι, τι γίνεται στην Κύπρο τώρα, λέω. Στην δεν Κύπ... το λένε. Τι λένε, τώρα... πέθανε από αυτό που μπήκε, που μπορεί να μην έχει καμία σχέση το νοσοκομείο. Στην Κύπρο τώρα δεν δηλώνουμε τι λοιμώξει και πουθενά. Να. Είναι, δεν υπάρχουν οποιοδήποτε σύστημα. Στην Ελλάδα, α το νοσοκομείο Α στην Αθήνα έχουν πέντε λοιμώξει, τι δηλώνουν. Αν έχουν στη Θεσσαλονίκη τρει, τι δηλώνουν. Και γίνεται ένα ανταγωνισμό ανάμεσα στα νοσοκομεία και γνωρίζει ο, ο πολίτη ανά πάσα στιγμή ποιο νοσοκομείο έχει πιο λίγε λοιμώξει, ποιο έχει περισσότερο. Ναι. Είναι, υπάρχει ένα ανταγωνισμό και ένα σύστημα που θέλουμε να το έχουμε και στην Κύπρο και στα ιδιωτικά και στα δημόσια νοσηλευτήρια. Ναι. Ε, Βεβαίω, ο ανταγωνισμό υπάρχει εδώ. Πρέπει να αυτονομηθούν τα νοσοκομεία για να έχουν και και του πόσου ασθενεί παύλα πελάτε θα έχουν για να κάνουν ανταγωνισμό να είναι καλύτερα στι υπαρκέ. Ε, μιλώ υπηρέσιο. ανταγωνισμών ναι. αυτό, στο θέμα των λοιμόξεων. ναι, ανταγωνισμό έτσι όπω το εξηγείτε ότι για να ξέρω να επιλέξω το νοσοκομείο που θα πάω και θα είναι πιο καθαρό θέλετε, θα τηρεί περισσότερο τους κανόνες, έτσι, ε, για να Εντάξει, ο έχουν την ευθύνη οι στο μας νοσοκομείο. Δεν είναι, είναι, δεν είναι μόνο ανταγωνισμό. Ο στόχος μας είναι να γνωρίζουμε να πάσα στιγμή τις λοιμόξεις που υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία και να προσπαθούμε ναι. να τις μειώνουμε. Και αυτό είναι Κύριε ακόμα ένας στόχος. Τελά, είναι ένα το παγκόσμιο, δεν μπορεί να αποφύγεις σε νοσοκομεία και λοιμόξεις, να τις περιορίσεις είναι ο στόχο, αφού το υιοθετήσει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ω πολιτική ηγεσία, ω νοσοκομεία, ω ιδιωτικά νοσηλε και έτσι ε, να το Συφ... αντιμετωπίσει χωρί να το αποκρύβει. Συμφωνώ μαζί σα. Λοιπόν, άρα πάμε ένα βήμα και προ τα εκεί. Θα υπογράψουμε την Παρασκευή ε, συνεργασία. Λοιπόν, 4 Ιανουαρίου 2018, α, κύριε Υπουργέ, τη δημιουργία τμήματο ατυχημάτων και πηγών των περιστατικών στο νοσοκομείο, Αρχιεπίσκοπος Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Τρίτο ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο. Κατόπιν πρόταση που υπέβαλε ο Υπουργό Υγεία Γιώργο Παμπορήδη. 2018. Συφωνώ. Έχουμε 22. Ναι. Θα γίνει θα τμήμα... γίνω... Είναι με θα... τι εξαγγελίε κάθε χρόνο τη κυβέρνηση. Ναι, θα αυτής, γίνω. Απλώ θέλω να σα πω ότι. Και αυτό το θέμα είμαστε, είμαστε στην ίδια τάξη. είμαστε σε σύγκριση με άλλε χώρε. Είναι λιπιδερών είναι πολύ λυπηρό να μην έχουμε πρώτε βοήθειε για τα παιδιά. Είναι ένα θέμα που το έχουμε εντοπίσει. Θέλω να αναφέρω ότι πριν δύο-τρει μέρε έγινε μια σύσκεψη στο Μακάριο Νοσοκομείων mm -hmm. και στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία για να δούμε αν θα το κάνουμε στο Μακάριο ή αν θα το κάνουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία. Ε, εγώ ζήτησα. Γιατί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία, αφού το. Mm. αν χρειαστεί νοσηλεία, ένα παιδί στο Μακάριο. Θέλουμε θεωθεί... να. Εξε... επειδή κάποιοι ειδικοί από τον ΟΚΙΠΗ είχαν εισηγηθεί το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία, κάποιοι το Μακάριο. Εγώ δεν ήθελα να αποκλείσω οποιοδήποτε σενάριο. Είχαμε μια μεγάλη σύσκεψη τη την Δευτέρα. Τη Δευτέρα μα πέρασε πριν δύο μέρε, από τι 5 το απόγευμα μέχρι τι 8 το βράδυ. Και είδαμε και το Μακάριο Νοσοκομείο και το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία. Ε, μπήκαν κάποια, κάποιοι προβληματισμοί, κάποια δεδομένα. Εγώ έχω ζητήσει από τον Οκυπή εντό δύο εβδομάδων να μου αναφέρουν πού θα κάνουμε τι πρώτε βοήθειε. Και ελπίζω πριν φύγω από υπουργό, είναι ένα στίχημα δικό μου προσωπικό, να εγγενιάσουμε πρώτε βοήθειε. Αυτό είναι προσωπικό μου στοιχείο. Σε λιγότερο, λέτε, από ένα χρόνο. Σε λιγότερο από έξι μήνε. Εκτό κι αν ε, σε λιγότερο η ε, από επόμενη 6 μήνες. κυβέρνηση σα επαναδιορίσει. Ε, 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 δεν μου αρέσει να βλέπω περισσότερο <laughs> ναι. από αυτό που είναι. Α, ένα λεπτό, Άρα... κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω αν θέλω να το πω στην Κυπριακή, αν, ποιο το πυρηνί είναι που θα αποφασιστεί. Τα χρήματα υπάρχουν ε, και κλπ. Είναι μια απόφαση. Ποιο πρέπει να δώσει ναι, άδεια, σας... δεν είναι πολιτική Ως... απόφαση. Είναι, είναι πολιτική απόφαση. Αλλά αλλά σας... Ποιο κρατάει πίσω σας... αυτή την ε, απόφαση. δεν είναι απόφαση υπουργείου. Θα σα πω κάτι. Πάει στο μακάριο νοσοκομείο, έρχονται 10 για του μακάριου νοσοκομείου, λε σου δεν πρέπει να γίνει εδώ, για αρφαβήτα λόγου, πρέπει να γίνει στο γενικό νοσοκομείο. Και το έζησα έτσισα και ήμουν έντονο. Πάει στο γενικό νοσοκομείο, λε στο γενικό νοσοκομείο: Δεν πρέπει να γίνουν οι πρώτε βοήθειε εδώ. Για 5-10 αλφα λόγου. Εγώ έχω προσωπική άποψη που ναι. πρέπει να γίνουν οι πρώτε βοήθειε και ξέρω που πρέπει να γίνουν. Ναι. Αλλά. Κυρία Πε... αν θέλετε να κάνετε ένα νέο νοσοκομείο. Θα έρθουν οι γιατροί να σα πούν το οικόπεδο, δεν είναι καλό να πάμε πιο κάτω, από έχει παραπάνω χώρο στάθμευση. Ε, Δυστυχώ έχουμε αυτά τα προβλήματα όταν λαμβάνονται κάποιε αποφάσει, επειδή κάποιοι σε εισαγωγικά θα πρέπει να κάνουν περισσότερη δουλειά, να μην θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά και να μην και ο τόπο πίσω. Αυτό το πράγμα δεν θα, ειδικά για τι πρώτε βοήθειε, δεν θα το ανοιχτώ. Εγώ του είπα, τους είπαμε προσωπικά το Υπουργείο Υγεία ότι πρέπει να μα ενημερώσετε εντό δύο εβδομάδων πού θα γίνουν οι πρώτε βοήθειε με χρονοδιαγράμματα και πρέπει να έχουμε πρώτες βοήθειες εντό τριών με έξι μηνών. Και αυτό το πράγμα ελπίζω να είμαστε εδώ. Δεν θέλω εδώ, να σα και... κακοκαρτήσω, κύριε Χατζημαντέλα, αλλά χρονοδιαγράμματα έχουν ζητήσει και οι προκάτοχοι. Σα μην κρατάμε στο ότι. Ε, 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 δεν ήξερα ότι τώρα συζητάμε και που θα γίνει, διότι είχε κλειδώσει για το μακάριο που είχε και μια λογική. Τώρα συζητάμε, δεν θέλουμε εδώ, δεν θέλουμε εκεί. Αλλά συμφωνώ περισσότερο... μαζί σα, αλλά Να. επειδή Θέλω να ακούω όλε τι απόψει και να μην mm -hmm. δεν άκουσε στο, μακά, στο Γενικό Νοσοκομείο. Να. Γιατί κάποιοι γιατροί μου έχουν πει ότι αν κάνουμε πρώτη βοηθεία στο μακάριο δεν έχουμε αρκετά μηχανήμα, δεν έχουμε τεχνογνωσία, μπορεί να χαθούν κάποιε ζωέ, κάποια πράγματα. Θέλω να ακούσω και τι δύο απόψει. Mm -hmm. Θέλω να αναφέρω ότι στη συνάντηση που είχα Κύριε, μαζί θυματέλα, μου. Καλά, διακόπτω. Αλλά ναι. να σα πω κάτι το εξή απλό. Όταν λέμε θα κάνουμε τμήμα πρώτων βοηθειών στο μακάριο νοσοκομείο. Εννοούμε να κάνουμε μια αίθουσα έξτρα και να φέρουμε δύο γιατρού να εξητάζουν τα παιδιά. Όχι, όχι. Δεν είναι και αυτό ο εξοπλισμό που ε, συνεπάγεται ναι. για να είναι σύγχρονο ε, ε, Σωστά. Ναι, ναι, αλλά ναι. Το, στο Μακάριο θέλω να σα αναφέρω ότι θα χτιστεί το περιβόητο των χτίριο των πρώτων βοηθειών που προσπαθούμε να το χτίσουμε εδώ και δύο-τρία ναι. χρόνια. Πρέπει να ξεκινήσει πριν ένα χρόνο. Δεν ξέκινησε, ένα ακόμα θα ξεκινήσει. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αν περιμένουμε να χτιστεί το νέο το χτίριο μπορεί να περάσουν ακόμα δύο-τρει υπουργοί και να μην έχουμε πρώτες βοήθειες. Προτιμώ ναι. να κάνουμε ε, κάποιε πρώτες βοήθειες που δεν χρειαζόμαστε, που να υπάρχουν όλοι οι γιατροί και όλες οι ειδικότητε που χρειάζονται, παρά να μην έχουμε οτιδήποτε. Θέλω να αναφέρω ότι στη σύσκεψη που είχαμε την προηγούμενη Δευτέρα ήταν παρόν και η, η, παιδιατρική εταιρεία με τον πρόεδρο τη, ώστε να ακούσουν και αυτοί τι απόψει. Όπω επίση ήταν και το, ο σύνδεσμο Έναν Κόρ στη Ζωή με τον φίλο τον Κωνσταντίνων Κωνσταντίνο Χραλαμπίδη, που έχουν ένα σημαντικό κονδύλι που μπορούν να το διαθέσουν για αυτέ τι πρώτε βοήθειε. Να σα πω ότι του ευχαριστεί από το 2018 προκάτοχο σα για αυτά τα λεφτά που πάνε τα... και έρχονται και περιμένουν. Ε, 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 λυπάμαι που το λέω, αλλά είμαστε, ε, ε, ζούμε μια επανάληψη. Λοιπόν. σε ένα μήνα που θα κάνουμε την εξαγγελία και θα παρουσιάσουμε τα σχέδια. Μιστρή να μπει, γιατί εξαγγελίε θα... έχουν γίνει πολλέ φορέ, θα... κύριε Υπουργέ. Θα... θα, είμαστε εδώ να το δούμε. Ναλαιστα, λοιπόν.